Είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον Υπουργό Εξωτερικών για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το κρίσιμο θέμα του Κυπριακού. Ξέρετε, από θέσεις αρχής πάντοτε εκτιμούμε ότι τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να βρίσκονται έξω από το πλαίσιο της εσωτερικής αντιπαράθεσης. Γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχει μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας από την πλευρά της Τουρκίας με το ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός, το οποίο συνοδεύεται από πολεμικά πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Μια εξέλιξη η οποία πρέπει με κάθε τρόπο να καταστεί σαφές προς την τουρκική πλευρά ότι αποτελεί μείζωνα πρόκληση και πρέπει να υπάρξει η απόσυρση του τουρκικού ερευνητικού σκάφους από την Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, προκειμένου να οδηγηθούμε ξανά σε μια διαδικασία διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού. Σε αυτό το πλαίσιο είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ για λεπτούς χειρισμούς. Όπως αντιλαμβάνεστε, πολλοί από αυτούς δεν μπορούν και δημόσια να γίνονται γνωστοί. Είχα την ευκαιρία να καταθέσω κι εγώ τις δικές μας, αν θέλετε, παρατηρήσεις και σκέψεις, διότι την ώρα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα, προκειμένου η διεθνής κοινότητα να πιέσει την τουρκική πλευρά για να υπάρξει αποκλιμάκωση, να σταματήσει αυτή η προκλητική συμπεριφορά και βεβαίως να γίνει δυνατή η επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Επιπλέον, είχα την ευκαιρία να καταθέσω τον προβληματισμό μου, όχι για την ουσία του εργαλείου διαλόγου. Όπως ξέρετε, εμείς είμαστε υπέρ της προσέγγισης του διαλόγου, μόνο μέσα από το διάλογο λύνονται οι διαφορές. Όχι λοιπόν για την ουσία του εργαλείου, που είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά τον προβληματισμό μου για τη χρονική συγκυρία στο οποίο αυτό θα διεξαχθεί, δεδομένης δηλαδή της προκλητικής παραβίασης του διεθνούς δικαίου από την τουρκική πλευρά. Έχω την αίσθηση, και κλείνω με αυτό, ότι στα θέματα εξωτερικής πολιτικής χρειάζεται εθνικό στρατηγικό σχεδιασμός, χρειάζεται ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Και πιστεύω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις δημιουργικά και να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Σας ζητήθηκε συνένεση στην εξωτερική πολιτική? Στα εσωτερικά θέματα, σε άλλα θέματα για την οικονομία? Όχι, η συζήτηση αφορούσε αποκλειστικά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Θα το δούμε. Ρωτάμε γιατί η συνάντηση κράτησε αρκετά, 1 ώρα και 40 λεπτά. Θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι σύνθετα και νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο να τα συζητάει κανείς με ένα χρόνο.